Καλησπέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα. Σήμερα θα κάνουμε την αιτιατική, accusative, πληθυντικού αριθμού, plural, για τα ουσιαστικά, of nouns. Θέλω να γράψουμε την ονομαστική πληθυντικού πρώτα, nominative plural, για να κάνουμε μία σύγκριση, in order to compare nominative and accusative plural. Πληθυντικός, plural, ονομαστική, nominative. Έχουμε αρσενικό ή άντρες ή μαθητές ή γιατροί. Αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες για τα αρσενικά. Άντρες, άντρας, ας. Μαθητές, μαθητής, εις, γιατροί, γιατρός, ως. Πάμε στα θηλυκά. Η, γυναίκες, οι κλινικές. Γυναίκες, γυναίκα, α, κλινικές, κλινική, η. Και πάμε και στα ουδέτερα, τα, μωρά, τα, σπίτια, τα, μαθήματα. Μωρά, μωρό, ο, σπίτια, σπίτι, ή, μαθήματα, μάθημα, μα. Για πάμε λοιπόν τώρα εδώ να γράψουμε την αιτιατική, accusative plural. Δεν έχουμε «η», έχουμε «τους». Τους άντρες, τους μαθητές, το ίδιο, remain the same. Τους άντρες, τους μαθητές. Οι γιατροί, τους γιατρούς. Τους γιατρούς. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Το «ες», άντρες μαθητές, άντρες μαθητές, είναι το ίδιο. Nominative, accusative of these two categories. Για την κατηγορία γιατροί, είπαμε ότι
Έχουμε ή nominative plural ή for the category os. The same for accusative. The category follows the article. Έχουμε λοιπόν us, us. Εντάξει. Και πάμε τώρα στο θηλυκό. Όχι η, αλλά της. Θυμάστε την ώρα της από τις 10 μέχρι τις 11. Αυτό το άρθρο, this article that we use for the time, to speak about a period, to speak about a specific time, is the accusative plural of feminine. Τις with γιώτα. Τις γυναίκες. Τις κλινικές. Είναι το ίδιο. S, 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 S. Εύκολο. Και πάμε στο πιο εύκολο. Γιατί, γιατί είναι το ίδιο. Είναι copy, paste. Εντάξει. Τα μωρά, τα σπίτια, τα μαθήματα. Για να πάρουμε το μαύρο, όλο αυτό είναι το ίδιο με όλο αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Δύο πράγματα about the accent mark. We don't have one rule about the accent when we conjugate the nouns. But you can remember, you can learn two things. Very, very simple, easy things. First, we never put the accent in the fourth syllable of a word, fifth, etc. We have to put the accent in the first, second, or third. Stop. That's why the word mathemata in singular, I will write here, is μάθημα. Εντάξει. Μάθημα, it has already the accent in the third syllable from the end. Here, in plural, that we add one syllable, we cannot have the accent at the same place, because it will be the fourth, and the rule says up to the third. That's why we move the accent here. In nominative and in accusative, they are the same. And εντάξει, this is the first rule, and I think it's very, very simple and in understanding. Πάμε τώρα στον δεύτερο κανόνα. Εδώ. Έχουμε λοιπόν όχι ο γιατρός, όχι ο γιατρός, έχουμε ο άγγελος, angel. Ο άγγελος ή άγγελοι, accusative plural, τους αγγέλους.
τους αγγέλους, εντάξει. When you have a noun, masculine, and the accent is in the third syllable from the end, in accusative plural, not nominative plural, accusative plural, you will move the accent to the second syllable from the end. Αυτό. Θέλω να θυμάστε αυτούς τους δύο κανόνες. Only these two rules you have to remember. Τώρα, how we use this, how we use that. You remember the structure of the sentence. What is nominative? Nominative είναι subject, υποκείμενο. What is accusative? Accusative is object, αντικείμενο. And if I have a sentence with the verb αρέσει, αρέσουν, what I will use, this or that. Εντάξει, ονομαστική, nominative. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και subscribe στο κανάλι μου.